Φτάσαμε, αδελφοί μου, στην Κυριακή των Βαΐων, την θριαμβευτική είσοδο του Ιησού στα Ιεροσόλυμα και να δούμε το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα στράτομο από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη για να μπορέσουμε λίγο να μπούμε κι εμείς μαζί με τον Χριστό στα Ιεροσόλυμα. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 12, στίχη 1 έως 18. 6 μέρες πριν από το Πάσχα, ήρθε ο Ιησούς στη Βηθανία όπου έμενε ο Λάζαρος, που είχε πεθάνει, και ο Ιησούς τον ανέστησε από τους νεκρούς. Ετοίμασαν λοιπόν εκεί για χάρη του δείπνο, και η Μάρθα υπηρετούσε, ενώ ο Λάζαρος ήταν ένας από αυτούς που παρακάθονταν μαζί με τον Ιησού στο δείπνο. Τότε η Μαρία πήρε μια φιάλη από το πιο ακριβό άρωμά της, νάρδου, και άλυψε τα πόδια του Ιησού. Έπειτα, σκούπισε με τα μαλλιά της τα πόδια του και όλο το σπίτι γέμισε με την ευωδιά του μύρου. Λέει τότε ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, ένας από τους μαθητές του, αυτός που σκόπευε να τον προδώσει. Γιατί να μην πουληθεί αυτό το μύρο για 300 αργυρά νομίσματα και τα χρήματα να διανεμηθούν στους φτωχούς? Αυτό το είπε, όχι γιατί νοιαζόταν για τους φτωχούς, αλλά γιατί ήταν κλέφτης και καθώς διαχειριζόταν το κοινό ταμείο, συχνά κρατούσε για τον εαυτό του από τα χρήματα που έβαζαν σε αυτό. Είπε το Ιησούς, άφησε την ήσυχη. Αυτό που κάνει είναι για την ημέρα του ταφιασμού μου. Οι φτωχοί πάντοτε θα υπάρχουν κοντά σας. Εμένα όμως δεν θα με έχετε πάντοτε. Πλήθος πολλοί από τους Ιουδαίους της πόλεως έμαθαν ότι ο Ιησούς βρίσκεται εκεί και ήρθαν για να δουν όχι μόνο αυτόν, αλλά και τον Λάζαρο που τον είχε αναστήσει από τους νεκρούς. Γι' αυτό οι αρχιερείς αποφάσισαν να σκοτώσουν και τον Λάζαρο, επειδή εξαιτίας του πολλοί Ιουδαίοι εγκατέλειπαν αυτούς και πίστευαν στον Ιησού. Την άλλη μέρα, το μεγάλο πλήθος που είχε έρθει για τη γιορτή του Πάσχα, όταν άκουσαν ότι έρχεται ο Ιησούς στα Ιεροσόλυμα, πήραν κλαδιά φοινικιάς και βγήκαν από την πόλη να τον προϋπαντήσουν κραυγάζοντας. Δόξα στον Θεό. Ευλογημένος αυτός που έρχεται σταλμένος από τον Κύριο. Ευλογημένος ο βασιλιάς του Ισραήλ. Ο Ιησούς είχε βρει ένα γαϊδουράκι και κάθισε πάνω του, όπως λέει η Γραφή. Μη φοβάσαι, θυγατέρα μου, πόλη της Ιών. Να που έρχεται σε σένα ο βασιλιάς σου, σε γαϊδουράκι πάνω καθισμένος. Αυτά στην αρχή δεν τα κατάλαβαν οι μαθητές του. Όταν όμως ο Ιησούς ανυψώθηκε στη Θεία Δόξα, τότε τα θυμήθηκαν. Ό,τι είχε γράψει για εκείνον η Γραφή, αυτά και το έκαναν. Όλοι λοιπόν, εκείνοι που ήταν μαζί με τον Ιησού, όταν φώναξε τον Λάζαρο από τον τάφο και τον ανέστησε από τους νεκρούς, διηγούνταν αυτά που είχαν δει. Γι' αυτό ήρθε το πλήθος να τον προϋπαντήσει, επειδή έμαθαν ότι αυτός είχε κάνει το θαυμαστό αυτό σημείο. Ισοδεύουμε λοιπόν κι εμείς, αδελφοί μου, θριαμβευτικά στα Ιεροσόλυμα με τον Ιησού Χριστό μας. Ξεκινάει η Μεγάλη Εβδομάδα, ξεκινάει με την ακολουθία των παθών η περίοδος η συγκλονιστική μέχρι την Ανάσταση του Θεανθρώπου και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης θέλει για μία ακόμη φορά να αποτυπώσει δύο πολύ σημαντικά γεγονότα, την Ανάσταση του Λαζάρου, η οποία μέσα στο κείμενο του Ευαγγελίου του επιβεβαιώνεται πολλές φορές για να γίνει πιστευτή, γιατί υπήρξαν πολλοί οι οποίοι αμφισβήτησαν την Ανάσταση του Λαζάρου. Οι Ιουδαίοι δεν μπόρεσαν να κατανοήσουν το γεγονός και μάλιστα μίσησαν, εχθρεύτηκαν τον Λάζαρο, φαίνεται και στο κείμενο, προσπαθώντας να τον θανατώσουν, γιατί ήταν η αφορμή, ο Λάζαρος, να πιστεύουν πολύ στον Ιησού ως ο Μεσσίας. Και το δεύτερο που κάνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης είναι να συνδέει τον Χριστό με την Παλαιά Διαθήκη, με τις προφητείες, όπου στο πρόσωπό του οι προφητείες εκπληρώνονται. Ο Χριστός γίνεται το πρόσωπο που είναι ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού, όπου οι προφητείες γίνονται πράξη, πραγματικότητα. Το βλέπουμε και στον Ευαγγελιστή Ματθαίο, κατά κόρον, αλλά και στον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Και έτσι, πριν μπει στα Ιεροσόλυμα, ο Λάζαρος, μαζί με τις αδελφές του, τη Μάρθα και τη Μαρία, στο σπίτι τους επισκέπτεται ο Χριστός, για να μπορέσει να δει τον αγαπητό του φίλο, τον Λάζαρο, τον οποίον είχε αναστήσει. Και η Μαρία είναι εκείνη η οποία προσπαθεί να τιμήσει τον Ιησού κατά το Ιουδαϊκό έθιμο και να αλείψει με μύρο τα πόδια του Ιησού
και το κεφάλι του, όπως είναι το Ιουδαϊκό έθιμο, για να μπορέσει να φανεί και να προτυπωθεί η προδοσία του Ιούδα, ο οποίος τον ενδιέφερε το χρήμα και η δυνατότητα της χρήσης του χρήματος, γιατί είχε το κοινό ταμείο και όχι ο Ιησούς Χριστός. Και να λάβει την απάντηση ότι τους φτωχούς που θες να πουλήσεις στα αργύρια πάντοτε θα τους έχεις μαζί, θα τους έχουμε μαζί, εμέναν όμως όχι. Και να δώσει και ένα γερό ράπισμα και στην σημερινή υποκρισία. Η οποία υποκρισία ακούμε πολλές φορές από τους ανθρώπους, γιατί δεν τα πουλάτε όλα να τα δώσετε στους φτωχούς. Λες και αν δώσουμε και πουλήσουμε οτιδήποτε υπάρχει μέσα σε έναν ιερό ναό, θα καλύψει τη φτώχεια των ανθρώπων. Είναι μια υποκριτική στάση, η οποία έρχεται σε αντίθεση με την ουσία του χριστιανού ανθρώπου, ο οποίος πρέπει να αντιληφθεί και να διακρίνει τη δόξα του Θεού από την υπηρεσία και διακονία των ανθρώπων. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Μπορείς και να δοξάζεις τον Θεό, φυσικά με το μέτρο της εποχής σου, αλλά ταυτόχρονα και να υπηρετείς τον άνθρωπο, υπερβαίνοντας το μέτρο της εποχής σου. Φτάνει να είναι η στάση σου ουσιαστική και όχι υποκριτική. Βλέπουμε ότι οι Ιουδαίοι έβλεπαν τον Λάζαρο και ήθελαν να τον θανατώσουν. Δεν είναι αστείο το γεγονός όμως ότι ο Λάζαρος είχε πεθάνει και ο Κύριος τον ανέστησε. Πάλι δεν θα τον ανέστενε. Οι Ιουδαίοι δεν νομίζω, Στράτομο, ότι μπορούσαν να δεχθούν μέσα τους την έννοια του Μεσσία. Και ήταν κάτι το οποίο φάνηκε και μετά το θάνατο του Ιησού, που απέτησαν από τον Πιλάτο, απέτησαν ρωμαϊκή φρουρά να φυλάει τον τάφο, απέτησαν να καλυφθεί όσο γίνεται το γεγονός της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού, για να μπορέσουν με τον τρόπο αυτό να πνίξουν τη νέα, σε εισαγωγικά, θρησκεία που έβλεπαν να δημιουργείται. Δεν μπόρεσε ο Φαρισαίος να κατανοήσει ότι ο Χριστός ήταν ο Υιός του Θεού. Και να το πιστέψει δεν μπόρεσε, να το κατανοήσει δεν μπόρεσε και πιστέψτε με, όσα θαύματα και να έκανε παραπάνω ο Χριστός, ακόμα και από το Σταυρό να κατέβαινε, ακόμα και να έπεφτε ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας, πάλι οι Ιουδαίοι δεν θα δεχόντουσαν τον Ιησού Χριστό ως τον Μεσσία. Γιατί περίμεναν άλλο Μεσσία. Περίμεναν, όπως είδαμε στο Ευαγγέλιο της προηγούμενης Κυριακής, να καθίσουν δεξιά και αριστερά του. Περίμεναν δόξα ανθρώπινη και όχι δόξα θεϊκή. Και η δόξα η θεϊκή ποια είναι, πέρα από το Σταυρό, που μας λέει πολύ ωραία ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι η δόξα του Κυρίου μας είναι ο Σταυρός του, φαίνεται και στον τρόπο που εισοδεύει στα Ιεροσόλυμα. Επάνω σε ένα γαϊδουράκι. Επάνω σε ένα γαϊδουράκι ο βασιλέας των βασιλέων, αυτός ο οποίος στο φτωχό σπήλαιο της Βηθλεέμ γεννιέται για να μπορέσει να σώσει το λαό του Ισραήλ, συνεχίζει να έχει αυτή την ταπεινή εικόνα, την ευτελή εικόνα, για να μπορέσει ο λαός του Ισραήλ όχι να αισθανθεί την αμεσότητα, αλλά να κατανοήσει ότι μέσα από την ταπείνωση έρχεται η δύναμη, μέσα από τη θυσία έρχεται η δύναμη, μέσα από το αίμα ενδυναμώνεται και εδραιώνεται η Εκκλησία, μέσα από τον πόνο γιγαντώνεται η πίστη. Ξεκινάει η Μεγάλη Εβδομάδα όμως. Εμείς πώς θα προϋπαντήσουμε τον Κύριο την Ανάσταση? Νομίζω ότι τα κλαδιά τα οποία κρατούν οι Ιουδαίοι υποδεχόμενοι τον Ιησού Χριστό, τα κλαδιά με τα οποία προϋπαντούν τον Ιησού Χριστό, τον υποδέχονται, τα κλαδιά τα δικά μας πρέπει να είναι τα έργα μας. Πρέπει να είναι τα δικά μας τα έργα, τα οποία την περίοδο της Μεγάλης Σαρακοστής, με τη δική μας προσπάθεια, άλλος πολύ, άλλος λιγότεροι, με την νηστεία μας, τον αγώνα μας, ό,τι ο καθένας μπόρεσε να κάνει, να τα προσφέρουμε σήμερα το βράδυ στον Ιησού Χριστό, να τα προσφέρουμε την Κυριακή των Βαΐων που θα ακούμε το Ευαγγέλιο και να ζητήσουμε και από εκείνον να μην γίνουμε εφήμεροι όπως έγιναν οι Ιουδαίοι και να παραμείνουμε μόνο στην υποδοχή του και όχι σε λίγες μέρες να είμαστε οι ίδιοι που θα φωνάζουμε «Σταύρωσον, Σταύρωσον αυτόν». Είναι πάρα πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι εμείς δεν έχουμε να προσφέρουμε κάτι στον Ιησού παρά μόνο την αγάπη μας, την πίστη μας, τη μετάνοιά μας, την απόλυτη υποταγή μας στο δικό του θέλημα, την απόλυτη ταύτιση με τον Ευαγγελικό Λόγο. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι φανταχτερό, κάτι το οποίο είναι διανοητικό, είναι κάτι καρδιακό, βιωματικό. Ας εισοδεύσουμε λοιπόν και εμείς στα Ιεροσόλυμα,
με την προσδοκία της Αναστάσεως και να ετοιμαστούμε αυτή η είσοδος που ζούμε το 2023 στα Ιεροσόλυμα να μας φέρει πιο κοντά στον Χριστό, πιο κοντά σε Εκείνον που είναι ο αρχηγός της ζωής και του θανάτου.